Καλησπέρα παιδική μου φίλη και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Μπούκλα Μπούκλα Ναι θέλει μίξ το μικρόφωνο Οδυσσέας στο, στο αριστερό μου χέρι το να πει, Τον οποίο δεν έχετε γνωρίσει όλοι από προηγούμενο επεισόδιο πέρα Τον είχαμε η Δήμονα. για τα πανεπιστήμια μας έλεγε. Γιάννη Τόμιτ, ο περατέρ στα ντεξ, τσούκου 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 τσά, ο οποίο είναι μακριά μα εκ Θεσσαλονίκη, μοντάρει αυτό το επεισόδιο, ανεξάρτητε αρχέ σε καταστολή. Λοιπόν, θυμάστε λίγα επεισόδια πριν, να ήταν δύο, να ήταν τρία, λοιπόν. <laughs> Είχαμε μιλήσει για τη νέα σύνθεση της ΑΔΑΕ. Είχαμε εδώ κρούσει τον κόδωνα πόσο σημαντικό ήταν όλο αυτό που συνέβη, ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται, ότι πάμε σε σύψη, λα λα λα. Η ΑΔΕ λοιπόν είχε νέα σύνθεση, η ΑΔΕ είναι ανεξάρτητη αρχή διασφάλισης απορρίτου επικοινωνιών. Για το τι είναι ανεξάρτητες αρχές θα το αναφέρω στο newsletter της Πέμπτης όσοι δεν έχετε κάνει ε, εγγραφή, λέγεται Legal έχω από κάτω εδώ πέρα το link για να κάνετε subscribe, ε. εντάξει. Πόσο πια. Και είχαμε πει α, για τον ε, Τρόπο διορισμού των μελών της, ε, ε, αν θυμάστε, οι 16 ψήφοι δεν μπορούσαν να γίνει μια διαίρεση, ήταν 16,2, εν τέλει το πέρασαν με 16, ενώ θα πρέπει να είναι 17 εν πάση περιπτώσει. Είχαμε πει για το Στόρν με το Βελόπουλο και πώς στήριξε, ήτανε τα, μέλη του, τα μέλη του κόμματος του Βελόπουλου υπέρ του να περάσει η νέα σύνθεση της ΑΔΑΕ. Λέγαμε για το πρόστιμο με τις κυραλεφές για το ΕΣΟΥΡΟΥ, την ΕΙΠ και όλα αυτά τα ωραία. Τότε λοιπόν που διορίστηκαν τα νέα, με, τα νέα μέλη της ΑΔΑΕ, με τη τρόπο, όλοι είπαμε ότι κάτι μέλη γενέστε, σωστά Οδυσσέα, σωστά Οδυσσέα. Κάτι θα γίνει ώστε να συγκαλυφθεί όλο το σκάνδαλο των υποκλοπών και αυτό γίνεται την ώρα αυτή που γράφω τούτο εδώ το podcast. Η νέα σύνδεση ΑΔΑΕ, που λέτε φίλες και φίλοι, απέριψε το αίτημα από τους δύο εισαγγελείς του Αρίου Πάγου που ερευνούν την υπόθεση, οι οποίοι τη ζήτησαν, ζήτησαν από την ΑΔΑΕ να ελέγξει αν τα τηλέφωνα που παρακολουθούνταν παράνομα μέσω Predator, Παρακολουθούνταν και από την APE Αν υπάρχει δηλαδή ταύτιση μεταξύ τη APE και του Predator ω προ τα παρακολουθούμενα. Ε, πρόσωπα, κατάλαβε αυτό. Το, δεν μπορώ να τη λέξει. Προφανώ η νέα διοίκηση αποφάσισε να μην συνεργαστεί με του εισαγγελεί. Τι πιο βολικό για την ΑΕΠ θα μου πείτε και θα σκεφτείτε εσεί που ακούτε αυτό εδώ το επεισόδιο. Δεν θα ήταν όμω πιο βολικό αυτοί οι δύο εισαγγελεί που ερευνούν την υπόθεση να σταματούσαν τελείω. Θα ήταν, παιδιά, μην πέστε τα σύννεφα, μην πέστε από μια νεφέλη. Ε, τι ώρα μου το παντε. Ο Δησία έχει κρυτζάρει τη ζωή του δίπλα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό έγινε. Να μην σα κρατάω σε αγωνία. Η πρόεδρο του Αριού Πάγου αποφάσισε να αφαιρέσει τον φάκελο τη υπόθεση και να τον πάει σε ανώτερου εισαγγελεί. Στο πρωτοδικείο δεν ήταν. Νομίζω ότι στο πρωτοδικείο και το πήγε σε φέτε. Νομίζω. Yeah. Και δεν τελειώνει καν εδώ το πανηγύρι, παιδιά. Οι στελέχοι τη ΑΔΑΕ καλούνται τώρα σε απολογία κατά παραγγελία του πρώην Προέδρου του Αριού Πάγου Ιωάννη Ντογιάκου, επειδή δήθεν διέρευσαν ευαίσθητα κρατικά μυστικά. Να σημειώσω ότι αυτό δεν ήταν υποχρεωμένο να το κάνει ο Ντογιάκο. Μπορούσε και να μην το κάνει. Απλά φαίνεται ότι υπάρχει κά κάτι κακό, συμβαίνει, υπάρχει μια σύψη. Γι' αυτό και το έκανε ο άνθρωπο. Και θα αναρωτηθείτε εσεί ε, ποια μυστικά είναι αυτά που δήθεν διέρευσαν. Και εγώ θα απαντήσω ότι είναι το γεγονό ότι ενημέρωσαν τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη, τον οποίο παρακολουθούσαν ε, παρανόμω. Να πω επίση ότι του κάλεσαν σε απολογία, ε, χωρί να είναι κατηγορούμενοι ακόμη για κάτι. Ε, υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του. Παρέχω εξηγήσει και του καλώ σε απολογία, την οποία την αναφέραμε στο newsletter τη προηγούμενη εβδομάδα. Διαφορά ύποπτο με κατηγορούμενο. Ναι, ο, οπότε δεν λέω τι είναι, τα λέω και στο βιβλίο μου αυτά. Πόσο σε εφρώμω να κάνω, Ουσια. αμάν. Λοιπόν, αμ, τι, θέλω, τι, θέλω να, τι θέλω να πω όμω. Έχουμε το ΕΔΑ από τη μία, το, το οποίο ΕΔΑ έχει πει επανειλημμένω, έχει νομολογήσει, που λέμε στα νομικά, πω ο αποκλεισμό μια τέτοια ενημέρωση, δηλαδή σαν αυτή που κάνανε στον α, Θανάση Κουκάκη, παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που έχουμε πει πολλάκι τι είναι αυτό το πράγμα. Και για να καταλάβετε για πόση τρέλα μιλάμε, ο Άριο Πάγο καλή τώρα σε απολογία μέλη μια ανεξάρτητη αρχή, τα οποία έπραξαν όσο όφυλαν απέναντι στα δικαιώματα ενό πολίτη. Και αυτό που. Ελπίζω να το αντιλαμβάνεστε στη εσεί, γιατί εγώ σίγουρα το αντιλαμβάνομαι και νομίζω ότι θα ήταν μια πολύ ωραία αφορμή για μια πορεία. Την οποία μάλλον δεν θα την κάνει κανεί, γιατί δεν ασχολούμαστε με σοβαρά ζητήματα, αλλά με το ποιο παντρεύεται σε αυτή τη ζωή. Ε, ε, είναι ότι το κράτο δικαίω στην Ελλάδα έχει πάρει μια κατηφόρα. Δηλαδή, το βλέπουμε να βαδίζει στα ίδια μονοπάτια με αυτά τη Πολωνία και τη Ουγγαρία, που λέγαμε σε προηγούμενα επεισόδια. Αλλά η αντιπολίτευση από την άλλη ε, γίνεται μόνο από την κοινωνία των πολιτών, μόνο από θαραλέους δημοσιογράφους, από το Reporters' United, την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και ακαδημαϊκούς καθηγητές όπως ο Αντώνης Καραμπατζός που αρθρογραφεί επανελειμμένως, τον οποίον σας συμβουλεύω να τον κάνετε φίλο στο Facebook. Θα σας δεχτεί σίγουρα. Γιατί γράφει υπέροχα, υπέροχα στά, στάτους, νομίζω τα λέμε, που εξηγεί πραγματικά τι γίνεται κάθε μέρα και πολλοί άλλοι βέβαια που εμείς εδώ παρακολουθούμε. Αυτοί εξηγούν με πολύ λεπτομερή, λεπτομερή τρόπο τις μεθοδεύσεις που γίνονται στη δικαιοσύνη όσο όπως ανέφερε και πριν η αντιπολίτευση παντρεύεται <laughs> και φέρνει τα χειμωνιάτικα από τα Αμερικάς Και επειδή παίρνω για την αντιπολίτευση, θέλω, θέλω για μια ακόμα φορά να ασχοληθούμε λίγο με το τσίρκο του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου κλόουν, αλλά αυτοί μπορεί και να μην το θεωρούν τον εαυτό του εκεί στο ΣΥΡΙΣΑ, δεν πειράζει όπω εδώ πέρα. Του ξεφτυλίζουμε βαβέρτα κουβέρτα. Λοιπόν, η χώρα μα, όπω προείπα, βιώνει απίστευτε παραβιάσει του κράτου δικαίου, και αυτοί μία διαγράφονται, μία κάνουν ανακοχή, μία ξαναδιαγράφονται, εν πάση περιπτώσει. Όταν έγραφα το προηγούμενο επεισόδιο, πριν μια εβδομάδα ακριβώ, ο μόνο απόν από το κόμμα ήταν ο Τζουμάκα. Επικό Τζουμάκα. Από <laughs> το <laughs> νοτιχητικό χτυπάει το κεφάλι του στη γιάμαλη. Έπω. Ε, ε, πρέπει να μπει αυτό, πρέπει να μπει. Την επόμενη ακριβώ ημέρα, Στέριο Κούλογλου παραιτήθηκε από ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Δύο μέρε μετά, ακριβώ, ακολούθησε τριπλή διαγραφή φίλη, κουρλέτη και βίτσα. Αλλά πρέπει να πω στο σημείο αυτό ότι δεν διαγράφονται αυτοδικαίω. Του πάει στην, σε μια επιτροπή και αυτή η επιτροπή αποφασίζει όταν θα γίνει αυτό το συνέδριο, όποτε θα γίνει, εν πάση περιπτώσει, τι έχουν εκεί πέρα. Το μόνο κακό, βέβαια, το μόνο κακό από τα πολλά είναι ότι οι διαγραφέ αυτέ ανακοινώνονται σε ώρα μερική. Εμεί τα μαθαίνουμε εδώ πέρα το 12 το βράδυ. <laughs> που αυτό και αν είναι υπέροχο, και όχι μόνο αυτό, αλλά ο Στέφανο διαγράφει. Ιστορικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από την Αμερική μέσω Twitter. Που αυτό για μένα είναι εποπία που έλεγε και ο Δούκα. Θυμάσαι. <laughs> λοιπόν, ε, η φάση είναι υπέροχη. Ε, Όπω σα είπα όμω και σε προηγούμενο επεισόδιο, μπορεί να γελάω, αλλά πραγματικά του λυπάμαι γιατί όντω οι άνθρωποι αυτοί μια ιστορία μέσα στο κόμμα. Και ποιο κατάλληλο από τον Κώστα Ζαχαριάδη να μα πει τι ακριβώ έχει συμβεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Πώ θα ρευστοποιηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει μια, μια ιστορία. Έχει μια διαδρομή. Δεν είναι εκκλησία ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να υπάρχει για τα επόμενα δυόμισι χιλιάδες χρόνια. Δεν είναι δόγμα. Υπήρξε λόγο όμω που ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε μεγάλο κόμμα. Mm -hmm. Και υπήρξε λόγο που έχει γίνει τώρα μικρότερο κόμμα. Και διορθώνοντα αυτό. Πρέπει να κάνουμε το ΣΥΡΙΖΑ μεγάλο κόμμα. Τα είπε όλα. Υπήρχε λόγο που έγινε μεγάλο κόμμα. Δεν είπε ποιο λόγο. Υπήρχε λόγο που έγινε μικρό κόμμα μετά ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είπε όμω ποιο ακριβώ είναι αυτό ο λόγο. Και πρέπει τώρα το μικρό να γίνει μεγάλο. Πόσο πιο αναλυτικά, πόσο πιο λιανά να, να, να τα πει κάποιο για να καταλάβουμε κι εμεί τι ακριβώ έχει γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λογικά θα τα είπε και στην πολιτική γραμματεία την προηγούμενη εβδομάδα. Τον άκουγαν οι άλλοι, το σημείωναν, τα πεξεργάζονταν και τώρα α, ήταν αυτά πάρα πολύ αναλυτικά και προσπαθούν να δουν τι θα κάνουμε αυτά που είπε Επίσης, ξέρεις τι θα ήθελα να αναφέρω, εν τυρί μου του λόγου, Οδυσσέα, ότι μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, ποιος το είπε, ο, 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 ο Σκουλέτης, για την υπόγεια του ΣΥΡΙΖΑ, ρε φίλε, και πέσανε όλοι, όλοι και καλά, ότι δεν ξέρανε και διαπλοκή μες στο ΣΥΡΙΖΑ, ρε που τα πουλά αυτά, λέγανε για τα τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ και καλά ότι τώρα τα ανακαλύψανε, δεν είναι κορυδία. Εν τω η πόγα. Από εκεί δεν ξεκίνησε και μετά εξαπλώθηκε στα περισσότερα κόμματα. Νομίζω ότι η ΣΥΡΙΖΑ εκεί ήταν η προέλευσή τη. 12-13, ΣΥΡΙΖΑ Τρόλ. Και πόσα πληρώνει το tweet, 60, το 60, 60 λεπτά το tweet. Νομίζω παραπάνω θα ήταν. Mm -hmm. Αλλά γι' αυτό μπορεί να σε... είσαι. Είναι καλή σταδιοδρομία. Δεν ξέρω. Λογικά γίνεται ακόμα. Πολλοί λογαριασμοί είναι αυτοί που τρέχονται από τα κόμματα. Είναι για ένα άλλο επεισόδιο αυτό το πράγμα. Τέλο πάντων, μπορεί κάποιο να πει ότι παιδιά, όλα αυτά είναι πανούργο σχέδιο του Αλέξη του Τσίπρα, να φύγει από το κόμμα, να βάλει πρόεδρο έναν άσχετο που θα τα κάνει λαμπουρδέλο, διώχνοντα όση εσωκομματική αντιπολίτευση δεχότανε και μετά να έρθει ο ίδιο του πάλι ω απομηχανή Θεό να ξαναφτιάξει το κόμμα. Αλλά όλα αυτά προποθέτουν ότι τα σχέδια του Τσίπρα πετυχαίνουνε όπω πέτυχε και η διαγραφή του μνημονίου με ένα νόμο και ένα άρθρο, που αυτό ήταν εποπία, ή το απόλυτο σχέδιο αγορέ να χορεύουν και αυτοί να βαράνε τα νταούλια που είδαμε το 15. Ίσως το σχέδιο κασελάκι να μην καταλήξει όπως θα ήθελε ο Τσίπρας και απλά να καταστρέψει όλο το ΣΥΡΙΖΑ. Το στίχημα πάντως που ο ΣΥΡΙΖΑ ε, θέλει από ό,τι φαίνεται είναι να πάρει διψήφιο ποσοστό στις ευρωεκλογές, ωστόσο είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Ούτως ή άλλως μετά το Γενάρη θα ξεκινήσει το προκλογικό πανηγύρι και μη σα πω και πολύ νωρίς λέω. Ελπίζω να είμαι ακόμα εδώ. Ε, να μην με έχει δολοφονήσει η του ΣΥΡΙΖΑ <laughs> για μια ακόμα <χώμη> φορά <laughs> και να δούμε μαζί παρέα την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ τρώγοντας ποπκόν. Με πολύ αλάτι. Λοιπόν, μιλώντα για κατάρρευση, ε, από ό,τι έχουμε καταλάβει σε αυτό το podcast, σα αρέσουν πάρα πολύ τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, διότι ε, το ευρωπαϊκό ψωμί είναι πολύ καλό ψωμί, εν πάση και μπορεί πάντα να μα δίνει υλικών. Αμ, θέλω να πάμε τώρα δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ της Γερμανίας Και θα σας πω γιατί με ενδιαφέρει όλο αυτό το πράγμα που γίνεται στη Γερμανία Γιατί η απειλή της δημοκρατίας είναι, έρχεται από παντού Να μην βλέπουμε τι κάνουν οι γείτονες ο ΣΥΡΙΖΑ τη Γερμανίας είναι το κόμμα De Linke, που σημαίνει η αριστερά. Το De Linke, De Linke συγγνώμη, De Linke, ποτέ το ποτάτο. Εξαρτάται, λέει το κρατήριο που μένεις. Α, έχουν διαφορετικές... Ε... Εναι, πω, 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 πω. Α, ο με κορδεύει αυτό πω. να μπει, για δεν δε, δε πειράζει. Λοιπόν, το ιδρύθηκε το 2007 ω η συνέχεια ουσιαστικά του Κόμματο που ήταν το Κομμουνιστικό κόμμα της Ανατολικής Γερμανίας. Ξέρετε, Ανατολική Γερμανία, μυστική αστυνομία, στάζι, παρακολουθήσει χειρότερε από αυτέ που γίνεται στην Ελλάδα και όλα αυτά τα χαριτωμένα. Λοιπόν, επική ταινία την έχω δει, όντω, την έχω δει, όντω, παιδιά, γιατί το συζητούσαμε με τον Οδυσσέα πριν. Είναι η, η Ζωή των Άλλων, Lives of others, που δείχνει την παράνοια των παρακολουθήσεων και πολύ συγκινητική στο τέλο, θα έλεγα. Μεγάλη ταινία, είναι δυο μισή ώρε σίγουρα. Αλλά φο... φοβε... φοβερή ταινία. Τι θα δείτε αυτό το Σαββατοκύριακο οπωσδήποτε αυτό. Η Πέμπτη, δεν ξέρω πότε είναι καλή μέρα να δει μια ταινία. Οπωσδήποτε. Και έχει πάρει και Όσκαρ καλύτερη ξενόγλωση. Παρακαλώ. Στο θέμα μα. <laughs> λοιπόν, το Ντελίνκε είναι ο απόγονος των Γερμανών Κομμουνιστών. Έχουν παρουσία στην Bundesdag. Τα λέω καλά. Ε, Ξέρει γερμανικά, να με διορθώνει. Ε, ναι, αλλά τι έχει πάθει. Έχω αυτό να δει, και με κοροϊδεύει. Λοιπόν, το Bundestag, φίλε και φίλοι, είναι το γερμανικό κοινοβούλιο. Η Bundestag. <laughs> <laughs> ναι, η Bundestag. Τι να κάνω κι εγώ, δεν ξέρω πώ να τα μεταφράζω. Αλλά τέλο πάντων, αυτό το, η παρουσία του κόμματο αυτού είναι πολύ ισχνή. Αρκετά, σχετικά, θα έλεγε κανεί πλέον κινούνται σε μονοψήφα ποσοστά κάτω του 10% και με αυτόν τον τρόπο δίνουν έτσι την αμ, δυνατότητα στο πρόσωπο που είναι το θέμα μας σήμερα να πρωταγωνιστήσει στη γερμανική κεντρική πολιτική σκηνή και μιλάω για την Ζάρα τώρα να δω εδώ το πείθεντό της είναι η Ζάρα Βάγγενκνεχτ <laughs> τι επίθετο είναι αυτό ρε φίλε λοιπόν θα τη λέμε Ζάρα μαγαζάρα, για να καταλαβαινόμαστε Λοιπόν, η Ζάρα γεννήθηκε στην Ανατολική Γερμανία από Γερμανίδα μητέρα και Ιρανό πατέρα, μεγαλώνοντα στο Ανατολικό Βερολίνο. Η Ζάρα δεν άρχισε να γίνει μέλο τη κομμουνιστικής νεολαία στην Ανατολική Γερμανία. Μετά είχαμε την κατάρρευση του τείχου το. 90.89. Λοιπόν, το 89, συγγνώμη, τι να κάνω. 91 θα έλεγα. Κάτι έγινε το 91, κάτι με τον Κορμπατζόφ. Κάτι έγινε το 91. Είδε, Κάτι... το θυμόμουν, είδε, δεν είμαι άσχετη. Λοιπόν, την τη κατάρρευση του τίγου, έλεγα. Η Ζάρα συμμετείχε στο Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο ήταν η μετεξέλιξη του πρώην Κομμουνιστικού, που κατήχε θέση στην Κεντρική Επιτροπή. Ήταν μάλιστα και μέλο τη Κομμουνιστική Πλατφόρμα μέσα στο κόμμα, η οποία ήταν πιο αριστερή πτέρυγα, α πούμε, του Σοσιαλιστικού Κόμματο. Από το 2004 μέχρι το 2019 ήταν μέλο του Ευρωκοινοβουλίου, όπου μετά συμμετείχε ω βουλευτή του πλέον Ντελίνκη στο Γερμανικό Κοινοβούλιο. Ήταν μάλιστα και αρχηγό τη κοινοβουλευτική ομάδα μέχρι το 2019 όμω, αυτό που μα ενδιαφέρει και είναι το ψωμί, αλλά πρέπει να κάνουμε και μια ιστορική αναδρομή. Αποφάσισε να αποχωρήσει από αυτό το κόμμα που έχουμε πει κατά φορά κομμουνιστικό. Και όμω, θέλω να προσέξετε, δεν έφυγε επειδή το κόμμα δεν ήταν αρκετά αριστερό όπω θα περίμενε κανένα και όπω και η ίδια δηλώνει, έτσι. Έφυγε επειδή το Ντερλίνγκε ήταν υπερβολικά προοδευτικό για τα γούστα τη. Που αυτό είναι υπέροχο. Και εξηγώ. Μόλι έφυγε από τον Τελίνκε, η Ζάρα δημιούργησε μια πλατφόρμα με στόχο να φτιαχτεί ένα νέο κόμμα. Ο σκοπό, όπω λέει η ίδια, ήταν να εκπροσωπήσει ένα τμήμα του γερμανικού λαού που είναι βαθιά απογοητευμένο από τη σημερινή πολιτική. Πολλοί Γερμανοί, λέει η ίδια τη, ψηφίζουν από θυμό και απελπισία. Και πολλοί Έλληνε, θα, θα έλεγα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σε ποιου όμω αναφέρεται η ίδια, αναφέρεται στου ψηφοφόρου του AFD του ακροδεξιού κόμματο στην Γερμανία, φίλε και φίλοι, μα λέει πω ιδρύει ένα κόμμα τώρα ώστε όλοι οι άνθρωποι που σκέφτονται να ψηφίσουν το, α, α, το AFD ή το έχουν κάνει ήδη από θυμό και απελπισία, και όχι επειδή είναι ακροδεξί, μη χειρότερα, να έχουν ένα σοβαρό μέρο για να στραφούν. Γνωρίζει δηλαδή η Ζάρα πω το κοινό στο οποίο απευθύνεται είναι το ίδιο με αυτό που ψηφίζει την ακροδεξιά. Και κάτι με ένα αυτό μου θύμισε, μου χτύπησε έτσι γκλινγκλόν καμπανάκι, για να ακούσουμε τι μου θύμισε. Η μάχη με τον φασισμό είναι μια καθημερινή μάχη. Και στόχο δικό μα είναι αυτού του ανθρώπου ναι. που θα ψήφιζαν την Χρυσή Αυγή mm -hmm. ε, να του πάρουμε, να του κερδίσουμε από τι γραμμέ τη ακροδεξιά και από τι γραμμέ τη ε, αντιδημοκρατική ιδεολογία και στάση. Όπω ο Μέγα ηγέτη Τσίπρα, έτσι και η Ζάρα μα λένε ότι πρέπει να κερδίσουμε αυτού του ψηφοφόρου. Βέβαια. βέβαια. Ο Τσίπρα δεν άλλαξε πολύ το πρόγραμμά του, θα έλεγε κανεί, όπω έκανε η Ζάρα. Η Ζάρα, ενώ διατηρεί μια παραδοσιακή αριστερή στάση σχετικά με την οικονομία, έχει έτσι διολυστεί σε επιδημίε, κάνει ένα τσικ προ τα δεξιά, σε μια σειρά από κοινωνικά ζητήματα, δημιουργώντα, να το πούμε, έναν ιδεολογικό αχταρμά ή ταραμά, εγώ θα έλεγα. δύο λέξει μπερδεύω. Ε, για παράδειγμα, είναι κατά των προσπαθειών να επιταχυνθεί η μετάβαση προ την πράσινη ενέργεια. Ε, από αυτό δεν το καταλαβαίνουν τους του δεξιού αυτό το πράγμα. Ο Φελόπουλο δεν λέει και με Επιπλέον, η Ζάρα είναι υπέρ του περιορισμού τη εισόδου των ετούντων άσυλο στη χώρα, δηλαδή είναι κατά τη μετανάστευση, ουσα ίδια κόρη μετανάστη. Ε, είναι αυτό που λέμε πλήρη ένταξη. Όντω είναι πλήρη ένταξη. Πραγματικά το έχει ενστερνιστεί. Και επίση είναι εναντίον τη υποστήριξη προ την Ουκρανία, απαιτώντα να σταματήσουν οι αποστολέ όπλων και να αναθερμάνουν τι σχέσει με τη Ρωσία. Έχουμε εκφράσει 100 φορέ την άποψή μα εδώ πέρα σε αυτό το podcast σχετικά με την Ουκρανία και τη Ρωσία. Είμαι σίγουρη ότι ο Λαφαζάνη, ο οποίο έχει αποσυρθεί μάλλον την πολιτική σκηνή, που δεν ξέρουμε πού είναι, έχει ήδη κλείσει όμω εισιτήρια για Βερολίνο για να τη συναντήσει και να τη φιλήσει το χέρι, θα έλεγε κανεί, ή να υποκληθεί όπω είχε κάνει με έναν Ρώσο λιγάρχη που είχε έρθει για business στην Ελλάδα. <laughs> Ποια χρονολογία ήταν, θυμάσαι. <laughs> 15-16. Αχ, αυτά τα ωραία ζήσαμε. Υπάρχει, παιδιά, μια θεωρία στην πολιτική επιστήμη είναι αυτή του ιδεολογικού πετάλου. Ξέρετε πώς είναι το πέταλο, κάνει ένα γιου, Εκεί η άκρα αριστερά με την άκρα δεξιά έρχονται αρκετά κοντά, οπότε η μετάβαση από το ένα άκρο στον άλλο δεν απαιτεί να πας αντίστροφα, ρε παιδί μου, να πας προς τα πίσω, αλλά κάνεις ένα πηδηματάκι τσακ και πας στην αμένα αντιόχθη. <σφυρή> Πάντως μέχρι το Ρεζάρα δείχνει να πετυχαίνει, διότι σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις, και αυτό είναι το ανησυχητικό, το κόμμα τη, αν αποφασίσει να κατέβει σε εθνικές εκλογές, τότε θα μπορέσει να αποσπάσει ένα 6 με 18% και φτάνοντας με αυτόν τον τρόπο τρίτη σε θέση ξεπερνώντας ακόμα και την ακροδεξιά γιατί το κυβερνόν κόμμα τώρα έχει γύρω στο 20% 29, 23% κάπου τόσο, δηλαδή δεν υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη απόκληση αν λοιπόν κερδίσει μαζί με τους άλλους τους, ε, λε, 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 μαζί με τα άλλα τα λαϊκίστικα κόμματα ξεπερνάνε κατά πολύ το ψηλότερο σημείο που έχει φτάσει η Γερμανία στο ποσοστό που μπορεί να πάρει τα λαϊκίστικα κόμματα Ωραία. καλά τα λέω. <χει> με μαλώνει τη θέση εδώ πέρα. Οπότε, παιδιά, εγώ θα το ξαναπώ. Όσοι ενδιαφέρονται να διατηρήσουν του φιλελεύθερου θεσμού, κάθε φορά που βλέπουν τέτοιου είδου λαϊκίστικου πολιτικού, πρέπει να σα βαρέ μέσα σε ένα καμανάκι γλίνγκλονγκ. Να υπερασπιζόμαστε το πολίτευμα και να απαντάμε πάντοτε με επιχειρήματα τα οποία τείνουν να εκλείπουν σε αυτή τη ζωή. Ένα λαϊκιστή δεν θα χάσει ποτέ ένα διάλογο με φωνέ και συνθήματα. Με αυτό τρέφεται και με αυτό επιζεί, φίλε και φίλοι. Ελπίζω να μην σα κούρασα πολύ τον εγκέφαλο, να μην σα να... Τον... Γιατί έχουμε ανδρικό εγκέφαλο, οπότε πρέπει να είναι λίγο ξεκούραστο, κατάλαβε. Στο σημείο όμω αυτό πάντα τι κάνω. Ευχαριστώ του καραμπουζουκλίδε και του μπερμπάντιδε που στηρίζουν την μπουκλίτσα στο Patreon που έχουμε πει 155.000 φορέ ότι είναι ένα τρόπο να στηρίζετε το project book club που λέγεται με ό,τι έχετε, τα tiers υπάρχουν εκεί, έχω το link. Ε, κάθε φορά που βγάζουμε επεισόδιο έρχεστε και σιγά σιγά όλοι. Ευχαριστούμε και όλους με τον με όσο μπορείτε να στηρίξετε αλλά τους, ε, τους μας και τους μπερμπάντιδες πρέπει να τους πούμε ένα προσωπικό ευχαριστώ που είναι ο Γιώργος, ο Γιάννης, ο Βάιος, ο Θάνος, ο Παναγιώτης, η Σπύρη, ο άλλος ο Γιώργος ο Στράτος, ο Ιωάννης, ο Στέλιος, ο Κωνσταντίνος και η Έλενα. Είμαστε όλοι μια παρέα. Και σα περιμένουμε στο Discord που ακόμα δεν είστε κάποιοι μέσα, γιατί παιδιά, μέσα στο Discord, όσοι συνδέεστε μέσα στο Patreon, στο Discord κάνουμε. Α, σίγουρα ένα-δύο εβδομάδε, αλλά τώρα θέλω να το κάνω κάθε εβδομάδα. Voice chats, chats, voice channels που συζητάμε και λέμε σου σου. Προτείνετε θέματα εσείς πάρα πολλά. Ε, κάνουμε feedback, σα λέω και. Άλλο. Γενικότερα αρχίζουμε και αποκτάμε ένα. Πώ λέγεται αυτό, Αγάπη, φροντίδα και προδέρμη. Και στο σημείο αυτό να θυμίσω σε όλου σα ότι παίζω στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε βάλει δεύτερη παράσταση γιατί ήταν sold out 23 Νοεμβρίου στο Αυλαία. Και έρχομαι και στην Κύπρο. Πάντα ξεχνάω τι ημερομηνίε, αλλά τι γράφω κάτω στο link. Γιατί σα περιμένω όλου και στην Κύπρο. Προφανώ είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη που έρχομαι. Και κάπω έτσι, ο θα σου πω τώρα μια ιστορία που θα είναι. Επίκη. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά τι συμβαίνει στη ζωή γενικότερα και ειδικότερα. Φτάνοντας έτσι σε ελαφρά μονοπάτια, δεν ξέρω τώρα σε τι βρίσκεστε, πλένετε πιάτα. Εν τω μεταξύ μου στέλνει μια κοπέλα και μου λέει, όταν είπε ότι πλένουμε πιάτα, έπλυνα πιάτα. Λέω, το λέω γιατί το κάνετε. Αυτό είναι το best seller. Τώρα μπορείτε να ρεμίσετε, παιδιά, δεν υπάρχει παράδοση. Τώρα εδώ πέρα έχουμε χαλάρωση. <laughs> Τα μολύβια κάτω. Αποφάσισα που λέτε κι εγώ, ε, μετά από πάρα πολύ καιρό, να ξαναβγώ στον κόσμο του dating. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα, γιατί <laughs> ψιλοβαριέμαι την όλη διαδικασία. Το θεωρώ χάσιμο χρόνο. Θεωρώ ότι έχουμε και πιο σοβαρέ δουλειέ να κάνουμε. Εγώ που είμαι και πάρα πολύ workaholic και με πιάνουν και κρίση πανικού μέσα στον κόσμο. Α! Τι ξεκίνησα, Τι ξεκίνησα, Όδησέα, πρέπει να ενημερώσω τον κόσμο μου. Ξεκίνησα vlogs στο youtube παιδιά <laughs> γιατί, δεν, γιατί δεν είμαι αρκετά κλόουν ξεκίνησα τα λεγόμενα βλόγγα αλήθειας αυτά τα βλόγγα αλήθειας είναι τρεομερά ρο τη της εβδομάδας μου το ξεκίνησα προχθές και θέλω να μπείτε να δείτε πως σας φαίνεται γιατί είναι κάτι που το έκανα με πολύ χαρά γιατί θεωρώ ότι ε, η ζωή δεν είναι όπως οι περισσότεροι vloggers δείχνουν χαχά χαχαχού και η ζωή μου είναι η βουλή, είναι τα γκραμμίκη και τι ωραίο που περνάμε. Όχι. Ε, τι? Λέγι. Όχι, δεν κλαίω. Απλά γκρινιάζω πάρα πολύ και βρίζω πάρα πολύ και θεωρώ ότι η δικιά μου ζωή, το λέει και μέσα στο vlog, έχει μονίμως ένα συνεφόκαμπο που θα έλεγε και ο Γιάννη πάνω τη. Οπότε νομίζω ότι είναι λίγο πιο κοντά στα. Πώ το λένε, Μωρέ, στα, στα φυσιολογικά ενό ανθρώπου, εν πάση ε, Εμού του ιδίου. Προσπάθησα που λένε. Ήταν ένα παιδί Οπότε μου έστειλε ψηλομήνε αυτό, αλλά εγώ δεν καταλάβαινα ότι πήγαινε εκεί η φάση. Γιατί εγώ λέω, ε, συνήθω με προσεγγίζουν άτομα να κάνουμε παρέα, που είναι πολύ ωραίο γιατί και εγώ παρέα ψάχνω σε αυτή τη ζωή γενικά. Και μου είχε ζητήσει, γιατί τον είχα γνωρίσει Μέσα μια κοινή παρέα, μου είχε πει δύο-τρει φορέ να πάμε για μπύρα, να πούμε. Τέλο πάντων, εγώ το άφησα γιατί δεν είναι πολύ, λέω. Εντάξει, τώρα δεν είναι χώριξη να βγω, αλλά για, για, για φιλικά το πήγαινα ρε παιδί μου. Τέλο πάντων, τώρα που είπα να κάνω πράγματα για το, για το plot που λένε και στο TikTok, είναι καινούριο trend αυτό. Do it for the plot λένε. Do it for the plot. Ε, αποφάσισα, ρε παιδί μου, να. να. Τι λέω να ξαναμιλήσαμε κάπως στα αφαιρετή, λέω α, πάμε. Ε, τι γίνεται όμω. Ε, κανονίζουμε μια φορά, μακυρώνει. Η πρώτη φορά που μαγείρωσε ήταν ε, γιατί θα έρχονταν ένα φίλο του και θα βγαίναν όλοι μαζί. Αυτό λέω εντάξει, School. Κανονίζουμε την επόμενη εβδομάδα, έρχεται η επόμενη εβδομάδα. Και μου λέει. Ε, του λέω σήμερα, μήπω ψήνε, γιατί δεν στο θέατρο. Και μου λέει. Εντάξει, λίγο κανόνε να πάω σε μια συναυλία. <laughs> Που με είχε ρωτήσει την προηγούμενη εβδομάδα. Με είχε ρωτήσει αν έπαιρνε. Και εγώ του είπα: σου πω αυτή μουσική δεν μ' αρέσει. Και αυτό κανόνησε. χωρί ήταν εψιλό, μέταλλο φάση. Και μου <laughs> το είπε πολύ. Έρθνα. Και μου το λέει αυτό ότι. Ε, έχει κλείσει Λέω: Κουλ. Cool, Οκ. Okay. Άρα με γιώνει δεύτερη φορά. Λέω αυτό για να μεγιώνει το αίμα του πίσω. Θέλω να δεν έχω καταλάβει τη φάση. Λέω εντάξει, δεν πειράζει, θα το βρούμε. Ε, έρχεται Δευτέρα, δεν είναι Σάββατο, έρχεται Δευτέρα. Και λέω. Ε, είχα κάτι προσκλήσει για θέατρο. Και λέω, θα του πω, θα του πω να πάμε. Και ε, λέει, Δευτέρα, random τώρα, αν θέλει να. Λέω, παιδιά, θέλω. Έχω πάρει την άδεια αυτού του ανθρώπου να διαβάζω το μήνυμα. <χω> Γιατί, ξέρετε τι είπα, όταν μου έστειλε αυτό το μήνυμα, ε, είπα από μέσα μου, ε, φίλε. 1% να υπάρχει περίπτωση αυτό ο άνθρωπο να με γουστάρει, μετά από αυτό το μήνυμα δεν υπάρχει ένα, ούτε 0,0000001%. ,00, διότι ο άνθρωπο που γουστάρει, εγώ πιστεύω, ότι θα βρει χρόνο να σε δει, ό,τι και να γίνεται, αν γουστάρει και θέλει να σε γνωρίσει. Δίκιο δεν έχω αρέσει, Οδυσσέα. Τι θεωρία έχει εσύ, γίνει Δεν έχει κοπέλ ε, δεν έχει κοπέλα, αλήθεια σου λέω. Και δε... μέσα πολλά Όχι, 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 όχι. λοιπόν, θα σου, θα σου, διαβάσω το, το μήνυμα ε, και θα κρίνεις εσύ μισό. Του λέω, λοιπόν, έχω προσκλήσει για θέατρο. Του λέω, μπορείς. Και αυτό το αφήνω, θα διαβάστηκε. Εγώ με πάνω από το κινητό, περνάει ένα δεκάλεπτο και του λέω, πες. Δεν του που γράφω, άντε, δηλαδή, δεν μπορούμε, μπορούμε να συνενεθούμε. Και μου λέει, επικό μήνυμα, παιδιά. Η ψυχοθεραπεύτριά μου είπε να είμαι ειλικρινή. Ρε θέλω φουλ, αλλά δεν ψήνω να σκυπάρω γυμναστήριο, άρα θα αρνηθώ. <laughs> λοιπόν, παιδιά, το καλύτερο γύωμα που έχω φάει στη ζωή μου <laughs> ήταν αυτό. Γιατί πραγματικά σα λέω, αν ο άνθρωπο θέλει να σε δει, δεν θα πάει, θα σκυπάρει το αγαπημένο του γυμναστήριο μια φορά. Prove me wrong. Beats me. Ναι, μέσα σε ένα μήνυμα μου είπε ότι προσπαθώ να κάνω πράγματα για τον εαυτό μου. Βρίσκομαι σε μια φάση αυτοβελτίωση. Είμαι ειλικρινή και έρθα από γυμναστήριο. Ναι, αλλά συγγνώμη, Ρεσί, όταν με έχει γιώσει δύο φορέ. Τι έτυχε, Ρεσί, Οδυσσέα. Λοιπόν, θα βάλουμε το κοινό να ψηφίσει εδώ πέρα. Αν πιστεύετε Κόκκινες ότι. Κόκκινε μπλε καρδιέ. Κόκκινε τώρα θα τι έπω. Αν πιστεύετε ότι ένα άνθρωπο που ενδιαφέρεται, αυτό, αν ενδιαφερόταν, θα σκύπαρε το γυμναστήριο. Να μου απαντήσετε μια κόκκινη καρδιά. Αν πιστεύετε ότι. Δεν ενδιαφέρεται και άρα ήταν ένας τρόπος να το αποφύγει. Να μου απαντήσετε μια ε, μπλε καρδιά ή μπλε είναι μαύρη, καλύτερα, μια μαύρη, μια μαύρη καρδιά και, να, και να, 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 λύσουμε αυτό το τεράστιο μυστήριο τη ζωή γενικότερα και ειδικότερα. Αλλά ήταν επικό το μήνυμα, πήρα την άδεια να το πω. Τι <σχυρίζει> <σχυρίζει> λέω, μπορώ, σε παρακαλώ να το μοιραστώ. Και μου είπε, ναι, φυσικά τέλε, γιατί ω γνωστό να είμαστε το για το content εδώ πέρα. Βγαίνω ραντεβού για να έχω ραντεβού στον αντρικό κέφαλο, γιατί τελειώσαν. Τέλο, <σχυρίζει> <σχυρίζει> δεν είχα άλλο, στέγνωσα. Λοιπόν, κάπου το τελείωσε αυτή παράνο, ναι, παιδιά. Ευχαριστώ, δισε μου. Στο backstage εκτελούσε χρέη Γιάννη Τόμιτσο Περατέρ. Σα ευχαριστούμε και εσά που μείνετε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Φίλα και πολλά.